Οι διοικητέ τη ρωσική μισθοφορική εταιρεία Βάγκνερ συγκεντρώθηκαν στη βάση του Μόλκινο με σκοπό να επιλέξουν τον νέο του αρχηγό. Λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα και σύμφωνα με πληροφορίε που μεταδίδει το κανάλι FCHK Οκπού του Telegram, οι διοικητέ τη ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Βάγκνερ επέστρεψαν στη βάση του που βρίσκεται στο Μόλκινο τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Αναμένεται πως το Συμβούλιο των Διοικητών της εταιρεία θα συσκεφθεί σε αυτό το σημείο. Η κυρία Αντζέντα είναι φυσικά επιλογή ενό νέου επικεφαλής της ομάδας Βάγκνερ, ο οποίος, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα, θα είναι γνωστός με την κωδική ονομασία Λωτός. Πρόσφατα το ίδιο το κανάλι στο Telegram είχε αποκαλύψει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε μία αναφορά του, η οποία δήλωνε πως ο Πρικόζιν είχε αφήσει πίσω του οδηγίες με αλγορίθμού για δράσεις σε διάφορα σενάρια, τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν μετά το θάνατό του. Ουσιαστικά, το κανάλι μα πληροφορεί πω ο νεκρό πλέον Πρικόζιν είχε αφήσει οδηγίε για το τι πρέπει να κάνουν οι εναπομείναντε διοικητέ τη Βάγνερ, εάν αυτό δεν ζούσε. Ένα από αυτά τα σενάρια φαίνεται πω είναι ο θάνατο του αρχηγού τη ομάδα, του Γευγένη Πρικόζιν, όπω και άλλων σημαντικών μισθοφόρων τη εταιρεία, όπω του Ουτκίν. Ο Πρικόζιν και ο Ουτκίν σκοτώθηκαν στι 23 Αυγούστου μετά από πτώση ιδιωτικού τζετ στη Ρωσία. Το κανάλι VCHK OGPU αναφέρει πως σύμφωνα με τις οδηγίες που άφησε ο Πρικόζιν για αυτό το σενάριο, ο διοικητής με την κωδική ονομασία Λωτός πρέπει, αφού επιβεβαιώσει τον σίγουρο θάνατο του ηγέτη της Βάγντερ, να γίνει ο νέος επικεφαλής της ομάδας. Επίσης και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λέγεται πως στην διαθήκη του Πρικόζιν υπάρχουν οδηγίες για την επανατοποθέτηση διοικητών της Βάγνερ που βρίσκονταν στο στενό κύκλο του Πρικόζιν σε σημαντικές θέσεις στην αυτοκρατορία επιχειρήσεων του Ρώσου επιχειρηματία. Εκτιμάται πως ο Πρικόζιν ανέθεσε μετά θάνατον σε αυτούς τους διοικητές να βοηθήσουν τον Παβέλ Πρικόζιν, δηλαδή τον γιο του Γευγέννη Πρικόζιν, να προστατεύσει την οικογενειακή του περιουσία και όλα αυτά εν ώψη της έναρξης περιφερειακών εκλογών στη Ρωσία, όπου οι κάτοικοι περισσότερων από 80 διαφορετικών ρωσικών περιοχών θα ξεκινήσουν να ψηφίζουν σε εκλογές διαφόρων επιπέδων από σήμερα για να εκλέξουν τους επικεφαλείς περιοχών, μέλη περιφερειακών και δημοτικών νομοθετικών σωμάτων και τέσσερα μέλη της Ρωσικής Κρατικής Δούμας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.